Σε λίγες ώρες από τώρα θα διασχίζουμε τα πρώτα μας βήματα σε μια νέα δεκαετία. Και όποιος με γνωρίζει εμένα σαν άνθρωπο θα ξέρει σίγουρα πως δεν μου αρέσει να αφήνω πράγματα στη μέση. Αυτά δεν τα επιθυμώ. Προτιμώ να τα αφήνω στο πλάι. Στη μέση πιάνουν πολύ χώρο. Γνωρίζω πως η ανεκπλήρωτη ευχή όλων των ορφανών παιδιών της Παγκαίας για το 2019 ήταν να περάσω την πίστα του Crash Bandicoot σε λιγότερο από ένα λεπτό και να αποκτήσω το χρυσό σκύπτρο. Το γνωρίζω. Τι νομίζετε? Ότι δεν το γνώριζα? Νομίζω ότι πέρασε μία μέρα το 2019 που δεν σκεφτόμουν για το σκεπτό, για το σκύπτρο. Δεν σκεφτόμουν τις αποτυχίες μου. Την απελπισία μου. Την ύβριση μου. Το αδιέξοδο μου, μπάνιακο, το αναπόδραστο λίμπο μου. Λοιπόν, ορφανά παιδιά, άστε γη, αξιότιμοι θεατές μου, η στιγμή που περιμένατε έφτασε. Αγαλίαση, νιώθω σαν να επανήλθα στο φυσικό μου περιβάλλον, σαν να ξαναέπαθα AIDS. Crash Bandicoot! Είναι ο Crash Bandicoot, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ! Γρήγορα, λιθοβολήστε τον! Μισό λεπτό να κάνω αλλαγή, φίλου. Καλύτερα. Μάλιστα, τώρα νιώθω αέρινος. Μήπως θα έπρεπε να πω πουπουλένια. Θέλω επίσης αυτό το μήνυμα. Θέλω επίσης αυτό το βίντεο να έχει ένα κοινωνικοπολιτικό μήνυμα. Έτσι να εγκαινιάσουμε το 2020 με ένα όμορφο ρητό, με ένα ωραίο μήνυμα. Ένα μήνυμα αγάπης, ισότητας. Γι' αυτό επέλεξα την Κόκο. Οι γυναίκες είναι εξίσου ικανές στο να πηδάνε πάνω σε μια γέφυρα από σανίδια στα Ιμαλάια και να αποφεύγουν γουρούνια και... Τέλος πάντων, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, το νόημα πιάσει, το ζουμάκι. Γεια σου. Έτσι κατατροπώνει τους εχθρούς με το τετράγωνο. Μ' αρέσει ιδιαίτερα που η Κόκο κάνει τη θανατηφόρα της βούρα σαν πιρουέτα, με το πόδι ψηλά σαν κοντάρι, σαν μπαλαρίνα εννοώ. Αυτό αναδεικνύει πολύ όμορφα τη θηλυκή της φύση. Και στο τέλος της ημέρας, αυτά μ' αρέσουν. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Εννοούσα, αυτά χρειαζόμαστε. Εν έτη 2019 και πρώτων πυλών του 20. Όλοι πρέπει να αναδείξουμε λίγο τη θηλυκότητά μας. Καιρός δεν είναι? Εγώ για παράδειγμα όταν αγχώνομαι ρέει γάλα από τις θηλές μου. Να κάτι που δεν ξέρετε για μένα. Όχι γιατί είμαι έγκυος, φυσικά μην πείτε ότι είμαι έγκυος, γιατί θα σβήσω το βίντεο και το κανάλι. Αι, φύγαμε, Κόκο. Και Κόκο ξεκινάει δυνατά. Πηδά του σανίδι. Πηδά τα σανίδι. Αποφεύγει τις βόμβες, επιδέξια, σαν τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι. Κόκο, γιατί πέθανες, γάμο τη φάρα σου? Γιατί πέθανες? Ξετσίποτε. Εσύ φταίς. Συγχαίρομαι τις γυναίκες. Μακάρι να μην είχαν εφευρεθεί ποτέ. Τις συγχαίρομαι με πάθος. Εξοργίζομαι. Κάθε φορά που βλέπω ένα ανθρώπινο σώμα να έχει έλλειψη πέους, νευριάζω παράλογα. Θέλω να χτυπήσω κάποιον. Κατά προτίμηση ένα πρόσωπο θηλυκού γένους. Δες τι έγινε τώρα. Εξοργίστηκα και μου σκόθηκε το πέος. Δεν το πιστεύω. Πριν πει καν η νέα δεκαετία, έγινε ρεζίλ. Και κατάρα είναι αυτή. Γιατί όταν ευρεάζω το... Φυσικά. Το αφύσικα πλαδαρό πέος μου. Να μετατρέπεται σε άλλο ορθόδοξο στιβαρό πέος. Ωραία, τώρα θα παίξουμε τον Crash. Γιατί όσον αφορά ισχυρούς θηλυκούς χαρακτήρες μας έχει καλυμμένους η Disney. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε εμείς. Ακούσατε! Ο γάμι σου! Απανταχού γυναίκες της οικουμένης! Σας έχει καλυμμένες η Disney, μη φοβάστε. Η Disney μάχεται για τα ιδανικά σας και τα δικαιώματά σας, μην ανησυχείτε. Σας έχει καλυμμένους. Καλυμμένες! Εννοώ. Καλυμμένα. Καληνότσες. Εννοώ. Συγγνώμη, είμαι λίγο με προσπάθεια την προσοχή. Το γουρώνει! Γάμι σου! Συγγνώμη, καρδιά μου, πίστη, γκούλουρη. Εν δύσκολο. Αυτό το. Λε! Είμαι καλά. Ευτυχώς παίζω Crash Bandicoot, ένα παιχνίδι για το οποίο τρέφω ιδιαίτερα συναισθήματα. Το πρώτο παιχνίδι που με έκανε να σκεφτώ το ολοκαύτωμα. Το πρώτο παιχνίδι που με έκανε να σκεφτώ το ολοκαύτωμα. Ουφ, κατάλαβες, γι' αυτό σταμάτησα το παίζω άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί άρχισε να μου δημιουργεί συναισθήματα συμπάθειας απέναντι σε φασιστικά καθεστώτα και εγώ δεν τα επιθυμώ αυτά, δεν είναι αυτό που επιθυμούμε. Ωρε Crash, αγόρι μου, πολυπόθητο μαρσιποφόρο μου. Πήδα τα γαμμένα παλού και να περάσουμε την πίστα, τελειώνουμε. Μπαίνει το 2020 να πα στιγμή, ρε Crash. Αντί με μπούμε στο game και σε αρχίσει φάπε. Σκέψτε το ορφανάγα μου, όσοι στο διάλογο κολογούρουνο. Αν πάσχω ποτέ από καρδιακή αναπάρκεια,
πραγματικά και είμαι στο νεκροκρέβα τόμου. Βοήθα με, Χαρίκλια. Ακόμα και αν βρεθεί ένα γουρούνι που είναι απόλυτα συμβατό με μένα. Και δεχτεί ο οργανισμός μου με ανοιχτές αγκάλες στη μεταμόσχευση. Δεν θα τη καταδεχτώ εξαιτίας του Crash Bandicoot. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Θα πεθάνω εξαιτίας του Crash Bandicoot. Μόλις έγραψε τη διαθήκη μου live σε βίντεο. Πέρασε όλη μου ζωή μπροστά από τα μάτια μου. Γνωρίζετε πως ο Crash Bandicoot ευθύνονταν για τη διάλυση της ΕΑΜ το 1946, καθώς επίσης και για τη σύσταση της πρώτης διαγαλαξιακής δικτατορίας. Ε, ναι, του 2058 μάλιστα. Υπό την ηγεσία του απόλυτου πλανητάρχη του τέτοιου, του εθνικού στάδιου, του Ανδρέα Βαγγελόφ. Κάθε φορά που χάνω σε αυτή την πίστα, υιοθετείται ένα ορφανό παιδί. Και αυτό δεν το θέλουμε. Γιατί άμα υιοθετηθούν όλα τα ορφανά παιδιά, μετά τι? Ε, μετά τι γίνεται? Σιγά, μίσο και γουρούνι. Τι έγινε? Δεν πέτυχε το γουρούνι. Οκ. Εντάξει, το δέχομαι. Ενδάξει. Ενθουσιάστηκα με το γουρούνι και ξέχασα τι έλεγα. Α, ναι, για τα ορφανά παιδιά. Εάν υιοθετηθούν όλα τα παιδιά, χάνουν την υπόστασή τους. Δύο πολύ όμορφες ελληνικές λέξεις. Υιοθεσία και το ορφανό. Γιατί να χάσουμε αυτές τις λέξεις? Γιατί να κάνουμε τη γλώσσα μας πιο λιτή? Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε τόσο πλούσιο λεξιλόγιο, σαν ελληνικός λαός. Γιατί να αρχίσουμε να χάνουμε λέξεις τώρα? Ωρε, πούστ! Μια παράκληση. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Ωρε, πούστ! Τι! Κα! Ω! Λοιπόν, παρακαλώ, αν είσαι ορφανό παιδί, αρνήσου την υιοθεσία. Μην υιοθετηθείς. Αν τώρα με παρακολουθεί ένας ορφανός, να παρακαλώ, μην. Μην το κάνεις. Σκέψου και εμένα. Σκέψου την Ελλάδα. Αν δεν θες να σκεφτείς εμένα. Ω! Ανέβηκα στο σκηνή. Τα πάω πολύ καλά. 52 δευτερόλεπτα. Ωρε ορφανά παιδιά! Με δώστε δύναμη! Μείνε το ορφανά! Μείνε το ορφανά! 59-59! 59-59 το χρυσό σκύπτρο! Χίνω! 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 Δάκρυα χαράς! Χίνω! Θα γράψω φουκ! Γιατί το Crash Bandicoot πλέον μου θυμίζει τη Φουκουσίμα! Είναι ανοιχτό αυτό? Ναι, θέλω να συγχαρώ τα ορφανά παιδιά ιδιαίτερα θερμά, γιατί χάρη σε αυτά το 2020 η νέα δεκαετία μπαίνει θριαμβικά. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να διεξάγω έναν ταπεινό και σεμνό εορτασμό για το τελευταίο κατόρθωμα του 2019 για εμένα. Πληδί, ησυχαμένη, άπλητη, άθλια πλάσματα, δεν θα φτάσετε ποτέ το κύρος και τη μεγαλειότης μου. Είμαι ο αρμόδιος ελληνικός Bandicoot. Γάμο τη φάρασα. Ας κλείσουμε αυτή τη δεκαετία με το άσμα του μαρσιποφόρου Bandicoot. Παρακαλώ. Παμ παμ, επαθείς AIDS. Έλα κι εσύ στη μεγάλη παρέα και πάρε ένα βταβλό. Κάψε το σπίτι του γειτονά σου. Κάψε το σπίτι του. Κάψε τη γυναίκα του. Φα τα παιδιά του ζωντανά. Για στάσου όμως λίγο. Κάτσε όμως λίγο. Πρωτού να τα φας, φρόντισε να πρωτοποιήσεις τα κράνια τους. Μη φοβάσαι, είναι εύθραυστα. Μια κοτρόνα μονάχα αρκεί για να ρουφήξεις όλα τα βλαστοκύτταρα τους. Wow! Πρέπει να ήρθε η ώρα να εκμυστηρευτώ το μεγάλο μυστικό μου. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά οφείλω να ομολογήσω πως δεν αντέχω αλόχρωμους ανθρώπους. Ξέχνουν βρωμάνε. Κράς, σταμάτα ρε Κράς, τι λες? Σταμάτα, δεν είσαι ρατσιστής. Wow! Συγγνώμη για αυτήν την έξαψε πριν. Πραγματικά δεν γνωρίζω τι είναι πριν λίγο. Ορκίζομαι πως δεν είμαι κάποιου είδους ρατσιστής. Πηγαίνω εκκλησία εβδομαδιαίως. Ζήτω φεμινισμός κι όλες οι μειονότητες. Εντάξει, το στρούσα. Όλα καλά? Όλα καλά, Κράς. Εντάξει, συνέχισε το τραγούδι σου. Είσαι επιτιμό μέλος της αίρεσης που τώρα χορεύει στον χώρο μου. Και τράβα πάνε πάρε ένα δαυλό και κάψε το φανό. Τρόφι στη γουνιά και κάψε το συζητείο αστέγων πιο κάτω. Και διαπράξε φορά παλαγή αυτοχειρία για νοκτονία. Κράς, σταμάτα μη, δεν θα διαπράξω γενοκτονία. Πάρ' το πίσω.